Κλειδωμένα. Εδώ ήταν, όλα αυτά από εδώ ήταν αποδυτήρια. Έτσι, βάζαμε τα ρούχα μας, τα αθλητικά. Εδώ πέρα ήταν ένας χώρος όπου γυμναζόταν η εθνική πάλης. Συνυπήρχαμε πολλοί αθλητές. Εδώ ήταν παλαιστές. Είχε κάτω δηλαδή ταρτάν, είχε ένα πλαστικό στρωματάκια. Και πολλές φορές οι αθλητές της πάλης παίρνανε εμάς τους πιτσιρικάδες για προπόνηση. Έλα ρε μικρές υποαντέχεις που κάνεις και βάρη. Και μας σκάγανε κάτω στα καρπούλια. Μας είχαν για να γυμναστούν. Τώρα έχει γίνει ένα καταπληκτικό μουσείο. Το οποίο από ό,τι προφορούμε είναι επισκέψιμο, δηλαδή έρχεται οποιοδήποτε θέλει. Εδώ βλέπεις την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτές οι δάδες είναι οι δάδες που έτρεξαν οι λαμπαδιδρόμοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βλέπω μια κόκκινη την οποία έχω τρέξει κι εγώ. Αλήθεια! Αυτό είναι Μόντρεαλ, 1976. Το 1976. Μόναχο, ιστορικό, ιστορική δάδα. Εδώ είχαμε νεκρούς στο Μόναχο, έτσι. 76, 72, Μεξικό, 68. Είναι οι δάδες από όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να δούμε 1952, να δούμε ποια είναι η πιο παλιά. Η πιο παλιά. Η πιο παλιά είναι Βερολίνο. 36, Χίτλερ. 1936. Αδόλφος Χίτλερ. 1936. Όταν θέλαμε να κατεβούμε στο κυρίω στάδιο, από εδώ κατεβαίναμε. Βέβαια, εμείς σαν παλιόπαιδα, πηδάγαμε και τα σκαλοπάτια. Έτσι. Και μας κυνηγούσανε. Από εδώ μπαίναμε στο κυρίω στάδιο, το οποίο ήταν τότε μια σκοτεινή αίθουσα. Στα χρόνια τα δικά μου δεν ήταν έτσι. Σκοτεινό, υγρό, με δύο γλόμπους. Εντάξει, γίνει εξαιρετική δουλειά από την Ολυμπιακή Επιτροπή εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Τώρα πάμε στο ιστορικότερο στάδιο του πλανήτη. Εδώ έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πόσα μετάλλια έχεις πάρει συνολικά? Δεν έχω πάρει πάρα πολλά γιατί γίνονταν πάρα πολύ λίγοι αγώνες. Εσύ όσο καταλάβεις, εμείς κουραζόμασταν, υδρώναμε, γυμναζόμασταν. Και οι αγώνες κάθε χρονιά ήταν τρεις που γίνονταν στην Ελλάδα. Αριμή, Πανελλήνη και Διασυλλογική. Και για, ωραία, για πόσα χρόνια έκανες πρώτο αθλητισμό? Εντάξει, τον πρωταθλητισμό δεν μου αρέσει, ήμουν καλός αθλητής, δεν ήμουν πρώτος. Για πόσο καιρό πήγαινες σε αγώνες? Αγώνες πήγαινα γύρω στα 8 χρόνια. Από τα 8 χρόνια, τα 5 με 6 χρόνια πήγαινα με υψηλές προσδοκίες. Εδώ τώρα έχουν βάλει ταρτάν. Δεν υπήρχε ταρτάν τότε, ήταν χώμα. Ήταν μαύρο χώμα. Δεν το πιστεύω. Καρβουνόχωμα το λέγαμε. Δεν το πιστεύω. Καρβουνόχωμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στη ΔΟΕ που μας δώσατε την άδεια να κάνουμε το γύρισμα αυτό, ειλικρινά. Η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Και σε ευχαριστώ πολύ γιατί μετά από 20 χρόνια που ήρθα τελευταία φορά για να κάνω τζόκινα πάνω στον Ερβητό, ξανά έχω μετά από 20 χρόνια. Αυτά έχουν μια ιστορία. Είναι οι στήλες των Ερμών, αν δεν κάνω λάθος. Θα δείτε ότι είναι τραυματισμένες στα γεννητικά όργανα, όπως είχε κάνει κάποτε και ο Αλκιβιάδης. Αυτό φταίει ο Γιώργος ο Πετράκης, τον Δίνο, και έσκασε η σφαίρα. Έσκασε η σφαίρα εδώ και είναι σπασμένο ακόμα. Όχι. Εκεί ήταν η βαλβίδα της σφαίρας. Βαλβίδα είναι το στρογγυλό και ήταν μια άστοχη βολή. Ήταν μια πολύ άστοχη βολή. Πρέπει να πόνεσαι. Ήταν πολύ άστοχη. Ήταν οδοδείκτες στην αρχαία Ελλάδα, οι στήλες των Ερμών. Οδοδείκτες. Μεταξύ μας μένει, έτσι. Όχι, ναι, δεν θα το πούμε πουθενά. Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε μένα. Σε όλο λεπτό, παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι κάπου εδώ, θυμάμαι, έτσι. Θα το φτιάξω όμως, παιδιά. Αυτό το έχει κάνει ο Νίκος Μάνεζης. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Με το ακοντιάκι του. Καταρχήν, εδώ τερμάτισε ο Σπύρος Λούις. Εδώ. Αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτός ο τερματισμός, έτσι. Έλα να σε δείξω που έριχνα δίσκο. Εδώ. Αυτό το πράγμα ακριβώς. Οπ, και έριχνες. Θα κάνω λίγο slow. Θυμάμαι τις τεχνικές ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να έχω καλύτερο ξαναγώ από σένα στο Καλλιμάρμαρο, δεν νομίζω. Ένα ιστορικό ίσως. Ένα ιστορικό νομίζω θα τα ξέρει καλύτερα. Πολλές λέξεις μπερδεύονται μέσα μου. Λέξεις που προκαλούν σεβασμό, λέξεις με ιδιαίτερη βαρύτητα. Ιδεώδη, αρχές, πειθαρχία, αγώνας, προσπάθεια, αθλητισμός, αξίες, νίκες, μετάλλια, ιστορία. Σε ευχαριστώ, Νίκο, γιατί με αυτή τη συνάντηση μου θύμισες κάτι τόσο σημαντικό. Την αγάπη για ένα αρχαίο πνεύμα. Αθάνατο.